Οι περισσότεροι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης με δηλώσεις τους σήμερα εμφανίστηκαν έτοιμοι για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους τον Οκτώβριο. Ο υπουργός οικονομικών της Γαλλίας Μισελ Σαπέν είπε ότι το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους είναι αναπόφευκτο και αναγκαίο για να δώσει οξυγόνο στην ελληνική οικονομία. Όμως ο πρόεδρος του Eurogroup, κ. Ντάιζελμπλουμ, είπε ότι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους είναι σημαντικό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Με πρώτον το γερμανό υπουργό Wolfgang Schäuble, όλοι επιδιώκουν την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα. Όπως είπε ο υπουργός οικονομικών της Φιλανδίας, Alexander Stubb, η χώρα του συντάσσεται με τη Γερμανία, η οποία δεν επιθυμεί στην παρούσα φάση την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, επιθυμεί όμως διακαώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα. Τώρα να πούμε ότι το Eurogroup βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Όλοι δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει συμφωνία για το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας και αναμένουν απόφαση για το ποσό της πρώτης δόσης του δανείου, το οποίο θα πρέπει να εκταμιευθεί πριν τις 20 Αυγούστου για να καλύψει η χώρα τις άμεσες υποχρεώσεις χωρίς να χρειαστεί ένα δάνειο γέφυρα.